Τα ενία του Δήμου Χανίων θα διεκδικήσει στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του Μαΐου η Δημοτική Σύμβουλο τη Παράταξη Κουλάκη, Νάνση Αγγελάκη. Την αποφασή τη ανακοίνωσε το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια τη οποία παρουσίασε τι βασικέ τη θέσει, δίνοντα το στίγμα του οράματό τη για το Δήμο Χανίων. Με γνώμονα την προσφορά στον τόπο που μεγάλωσα και εργάζομαι ω πολιτικό μηχανικό, ανακοινώνω σήμερα επίσημα την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχο Χανίων. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη μέχρι σήμερα αυτοδιοικητική μου πορεία για όσα μου έχουν προσφέρει οι άνθρωποι γύρω μου. Αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό, αξίε που προσπαθώ σε κάθε περίπτωση να τα αποδώσω. Η Νάνση Αγγελάκη είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλο Χανίων από το 2011. Έχει διατελέσει πρόεδρο τη ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, καθώ επίση αντιδήμαρχο τεχνικών έργων στο Δήμο Χανίων. Συμμετέχει ω μέλο σε πολλέ επιτροπέ, ενώ υπηρέτησε για δύο συνεχεί στον πρώην Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου οι τέσσερις δημοτικές μου θητείες, από το Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι και σήμερα σηματοδοτούν το συνεχές ενδιαφέρον μου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα σηματοδοτούν και το όραμά μου να αναλάβουμε όλοι μαζί με την κοινωνία μας μια σημαντική ευθύνη. Να οδηγήσουμε το Δήμο Χανίων πιο ψηλά, εκεί που το αξίζει. Η κυρία Αγγελάκη ξεκαθάρισε σήμερα ότι κατεβαίνει ω υποψήφια χωρί κομματικέ ταυτότητε με στόχο να καταρτήσει ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό με κοινό σημείο αναφορά στην ανιδιοτελή προσφορά. Οι άνθρωποι που με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια προέρχονται από όλου του ιδεολογικού χώρου. Στόχο μου είναι ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπου ικανού, ανιδιοτελεί, με όρεξη να προσφέρουν στον τόπο μα. Καλό όλου του ενεργού πολίτε του Δήμου μα, έξω από κομματικέ ταυτότητε, να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο χώρο των υποψηφιότητων για το Δήμο Χανίων έχει ανοίξει εδώ και καιρό και μέχρι σήμερα οι υποψηφιότητε φτάνουν τι 10. Εκτό από την Άνση Αγγελάκη, που είναι και η μοναδική γυναίκα υποψήφια μετά το 1982 όταν είχε κατέλθει η Αλέκα Μαρκογιανάκη, 9 ακόμη υποψήφοι προτίθεται να διεκδικήσουν τον δημαρχιακό θόκο. Ο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, ο Δημοτικό Σύμβουλο Άρη Παπαδογιάννη ο πρώην νομάρχης Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης, ο πρώην βουλευτής Ευτύχης Δαμιανάκης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Υποψήφιοι στο Δήμο Χανίων θα είναι επίσης ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών Γιάννης Σαρή, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σεραφή Ρίζος, ο Θρασίβουλος Τσουχλαράκης από τη Δημοτική Ενότητα Ακροτηρίου, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι και το ΚΚΕ θα κατεβάσει υποψήφιο δήμαρχο με την παράταξη λαϊκής στην οποία σήμερα επικεφαλής είναι ο Νίκος Παπαντονάκης.